Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πω κάτι. Χθες κι εγώ έτσι ήμουνα σε μια άλλη διάθεση, μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνό μου και η κουμπάρα μου και η αδελφική μου φίλη με ενημέρωσε τελικά ότι η αδελφή της έχασε τη μάχη για τη ζωή. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που πιθανότατα σας έχει συντροφεύσει πολλές φορές στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί η Εύα Μπουντούρη ήταν η φωνή του εν λευκό τα τελευταία 15 χρόνια. Ήθελα έτσι για 1-2 λεπτά να της πω και ένα αντίο μέσα από εδώ, γιατί αυτό το κορίτσι ήταν πάντα ένα πολύ λαμπερό και φωτεινό πλάσμα. Εμείς μεγαλώσαμε μαζί, εκείνη στην Κυψέλη, εμείς στα Άνω Πατήσια. Έχουμε κάνει πάρα πολύ παρέα ως παιδιά, με την αδερφή της, την Αλεξάνδρα, πιο πολύ ήταν και αυτή που μας πάντρεψε στο γάμο μας, από τη δική μου πλευρά. Είχαμε ορίσει έναν κουμπάρο, ο Θέμης και μία εγώ, και ήταν η παιδική μου φίλη. Αυτή είναι η αδερφή της. Ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε, γιατί το κορίτσι μπήκε για ένα χειρουργείο προληπτικά να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας και δεν πήγε καλά. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν αφορούν και τον πολύ κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας άγγελος στον ουρανό. Το σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιες στιγμές συνειδητοποιείς πως όλα κρέμονται από μία κλωστή. Και επειδή χθες το απόγευμα, όταν έμαθα, ένα κορίτσι 40 χρονών. Εδώ τους κάνουν έκπληξη στον Ενλευκό, στα γενέθλιά της. Και επειδή χθες ήμουνα με την αδελφή της, την κουμπάρα μου και την οικογένειά της και πάρα πολύ κόσμο που ήταν εκεί στο πατρικό της στην Κυψέλη, θέλω να πω να λέτε όλα αυτά τα σ' αγαπώ που νιώθετε, να μην τα ξεχνάτε και να ζείτε την κάθε μέρα. Η Εύα, σαν αερικό που ήταν, είχε αυτές τις ανησυχίες και τις είχε μοιραστεί με τους ανθρώπους που αγαπούσε. Τι να πω, δεν ξέρω. Να τις αφιερώσουμε το πιο αγαπημένο της κομμάτι, που είναι αυτό. Και πάμε σε διαφημίσεις να βρούμε την ανάσα μας και να επιστρέψουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας.